δεν έχει άλλο να πούμε, ξέρεις, δεν ξέραμε και δεν κάναμε, υπογράψαμε όλοι εδώ. Κανένα περιθώριο. Δεν έχει περιθώριο. Εντάξει. Ή όλοι μαζί στο παράδεισο ή κανένα στην κόλαση. Κανένα λοιπόν, στην το υπογράψαμε. Κανένα δεν ξέρω. Είσαστε υπεύθυνοι για την υπογραφή που βάλατε. Και βάλαμε όλοι μαζί. Αναιρεί κανένα την υπογραφή του. Αν και δεν ισχύει αυτό βέβαια. Και να την αναιρέσετε δεν υπάρχει περίπτωση να ισχύσει. Όπως όταν υπογράφει κάποιος ένα γραμμάτιο. Αν μετανιώσει δεν υπάρχει και αυτό. Θα το πληρώσεις κύριε. Έτσι και εδώ. Αφού υπογράψαμε με το Χριστό. Δεσμεύσαμε και το Χριστό ξέρετε. Αφού το υπογράψαμε. Εν πλήρη ελευθερία που ο ίδιος μας τη χάρισε, ότι εμείς Χριστέ μου ή όλοι μαζί θα είμαστε στο παράδεισο ή κανένας την κόλαση. Συμφωνείτε έτσι. Ναι. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Ωραία. Είναι και η Παναγία Εγκύτρια που η Αστία Μαρία η Αιγυπτία την είχε βάλει εγκύτρια για να κερδίσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Να η Μαρία μας θυμίζει ότι η Παναγία είναι εγκύτρια. Όντως είναι εγκύτρια. Και ευτυχώς έχουμε την Παναγία. Και μεσητεύει. Ευτυχώς, μεγάλη, μεγάλη ευλογία για μας τους χριστιανούς η Παναγία μας. Είναι η μάνα μας. Και βλέπετε, ακούμε εικόνες να κρίζουν της Παναγίας. Του Χριστού κλαίνε άλλες από εκεί. Και εμείς ασυγκίνητοι, ασυγκίνητοι. Να το πάρουμε απόφαση, να το συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε στα έσχατα χρόνια. Είμαστε στα τελευταία. Ναι, διότι μας το είχε προειδοποιήσει ο Χριστός μας 2000 χρόνια. Δεν είπε ότι όταν θα έρθει ο άλλος θα τον δεχτείτε, εμένα δεν με δέχεστε, ξέρω εγώ, ήρθε ο καιρός. Και ενδεχομένως να είναι στις μέρες μας. Δεν τον ετοιμάζουνε, τον άλλον, δεν τον ετοιμάζουνε. Όλα τα μέσα μαζικής συσκότησης μιλάνε γι' αυτό. Πληρωμένα αδρά βέβαια, Την ανοίγετε εκεί την τηλεόραση και βλέπετε πώς τον εκβιάζουνε, πώς τον επαινούνε. Επαινούν την αμαρτία βέβαια. Κάνουν νόμους για την αμαρτία. Τι άλλο είναι αυτό. Το προετοιμάζουν για να το φέρουν. Και ενδεχομένως να είναι έτοιμος. Αλλά φαίνεται ακόμα δεν επιτρέπει ο Θεός να φανερωθεί. Αλλά όλα αυτά που δείχνουν, που φαίνονται στις μέρες μας, φαίνεται ότι είναι κοντά, πολύ κοντά. Μας χτυπάει την πόρτα. Άσχετα το ότι εμείς δεν θέλουμε να τα ακούσουμε. Γι' αυτό ετοιμαστείτε. Υπογραφές στο Χριστό να είναι διπλές ή δυνατόν. Χριστέ μου, ανέλαβέ μας. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Ανέλαβέ μας και σώσε μας. Ναι, εσένα έχουμε και την Παναγία και τους Αγίους και τους Μάρτυρες. Ναι, δεν εμπιστευόμαστε κανέναν άλλο τελικά. Δυστυχώς. Φτάσαμε στο σημείο αυτό να μην έχουμε εμπιστοσύνη σε κανέναν παρά μόνο στο Χριστό μας. Στην Παναγία μας, στους Αγίους μας, στους μάρτυρές μας. Γι' αυτό μελετήστε τα. Μελετήστε την Αγία Γραφή που είναι η πηγή. Μελετήστε τους βίους των Αγίων, των μαρτύρων. Τι τραβούσαν στα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Που τους κυνηγούσαν προκειμένου να τους χωρίσουν από τον Χριστό. Πετυχαίναν τίποτα. Ίσα ίσα πηγαίνανε με χαρά στο μαρτύριο. Το ίδιο θα κάνουν και αυτοί. Θα πετύχουν να πάμε με χαρά στο μαρτύριο αν χρειαστεί. Έτσι. Λοιπόν, να είστε ευλογημένοι, να είστε χαριτωμένοι. Και ο Χριστός λέει πάντοτε χαίρεστε, πάντοτε. Όχι μόνο στα καλά, σε όλα και στις δοκιμασίες. Ναι, ναι, ο Χριστός μας είναι χαρά. Και όταν ο άνθρωπος είναι με τον Χριστό, χαίρεται, ναι. Εύχομαι όλους έτσι, με όλη μου την καρδιά να έχετε χαρά μέσα σας, να έχετε ανδρείο φρόνημα, να μην φοβόσαστε τίποτε και κανέναν. Μόνο τον Χριστό να φοβόμαστε. Να μην το λυπήσουμε. Αυτό σημαίνει φόβος Χριστού. Να μην το λυπήσουμε τον Χριστό, να τον αγαπήσουμε. Έτσι. Γιατί ο άνθρωπος που φοβάται τον Χριστό δεν φοβάται τίποτε άλλο. Ούτε διάβολο φοβάται, ούτε θάνατο φοβάται, ούτε βόλια φοβάται, ούτε τίποτα δεν φοβάται. Ενώ ο άνθρωπος που δεν φοβάται τον Θεό φοβάται τα πάντα. Και τη σκιά του φοβάται και τη νύχτα φοβάται και τα μικρόβια που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι και αυτά τα φοβάται, όλα τα φοβάται. Γι' αυτό βάλτε το φόβο του Χριστού μέσα στην καρδιά σας και δεν έχετε να φοβείτε κανέναν και τίποτε. Σας εύχομαι λοιπόν να σας πνίξει ο παράδεισος. Έτσι. Αμήν. Να είστε ευλογημένοι.